Πάμε παιδιά, η κάμερα στα χέρια μου. Βλέπουμε τα μουσεία εδώ από την πύλη εισόδου εξόδου, τη δεύτερη. Δίπλα στην καφετέρια DNP. Βλέπουμε τα απαγορευτικά μαζί με τις κορδέλες, τις πορτοκαλένιες και τα πλαστικά και τα λοιπά, τα άσπρα και τα πορτοκαλί. Βλέπουμε πάνω το παλικάρι, είναι στο τελευταίο μέτρο του νότιο-δυτικού πυλώνα, του πρώτου που θα βαφτεί. Αυτή τη στιγμή περνάει είτε βαφή είτε το plan fix. Επειδή είναι αργάμιση, το βλέπουμε να κατεβαίνει. Πιστεύω να ρωτώ στην κάμερα. Εδώ από την Βρετάνια, το ομώνυμο παλιό μεγάλο εργοστάσιο. Χαλιά έβγαζε εδώ πέρα. Από το 60 βλέπουμε τη γωνία της παλιάς σκεπαστής. Νυν τομέας 12. Περιλαμβάνει τον νότιο ανατολικό πυλώνα. Τα τείχη έχουν εμφανιστεί, έχουν βαφτεί και περιμένουμε τα ETA Bolt για πάνω στο πέταλο από την εταιρεία του κυρίου Ψαρά, την Αλού Perfection. Καλησπέρα, Χρυσό Ανέστη. Πολύ ήλιο πήρε και σήμερα, 32 έλεγε το αμάξι. Καθώς ερχόμουν από την Εθνική, δεν μπορώ να καταλάβω αυτές οι πιτσιλιές που δεν είναι πάνω στη θερμομόνωση, θερμαπρόσωψη, και είναι πάνω στο τσιμέντο. Γιατί δεν έχουν γίνει αυτές οι πιτσιλιές? Δεν ξέρω. Πάντως έχει σταματήσει στη μισή την κολόνα. Δεν έχει ανέβει προς τα πάνω τον ανήφορο. Ένθεν κακήθεν και στις δύο κολόνες. Είδαμε. Πάντως ξέρουμε ότι είναι 4.000 τετραγωνικά. Τα μουσεία και ό,τι άλλο γίνει εκεί πέρα. Βαρμπέρικο, χαμάμ κτλ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Την ανάβαση. Το τοιχείο του Βρετάνια δεν είναι καλό. Πιάνω και το σίδερο με το ένα χέρι για να μην πέσω. Ανεβασμένος εδώ στο τοιχείο. Έρχομαι και βλέπω τα τείχη της Αγκασοφιάς. Γωνία παλιά σκεπαστής με την παλιά 567. Είμαι ακριβώς έξω από την πυλώνια οδό με το γκράφιτι της ανάκασας. Τώρα που με πήρε ο φίλος για να μου πει τα χρόνια πολλά. Παιδιά, μην διστάσετε, πάρτε με και ένα τηλεφωνάκι 6948-073-101 να το πω. Είτε θέλετε να ρωτήσετε κάτι για το γήπεδο, είτε θέλετε να μου πείτε χρόνια πολλά, γιατί είναι αδύνατο να απαντήσω σε τόσα μηνύματα. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Πάρτε με ένα τηλεφωνάκι να μου πείτε: Γιώργα, ρε, είμαι ο Τάδε, χρόνια πολλά. Και να έχουμε πιο άμεση επαφή. Γιατί σχεδιάζω κάτι τεράστιο, κάτι μοναδικό για τη συνέχεια, όχι μόνο του καναλιού, του γηπέδου γενικότερα, ΑΕΚ Αγκασοφιά. Είμαι σε σκέψεις με τον φίλο μου τον Κώστα να κάνουμε κάτι τρελό για όλη την ΑΕΚοσύνη. Μακάρι να πετύχει, θέλω την ευχή όλων σας να πετύχει, γιατί το αξίζουμε όλοι οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ. Όπως το έχω σκεφτεί εγώ στο μυαλό μου. Καθώς βλέπουμε παιδιά μέσα τα παλικάρια να παίρνουν στον νόμο τα σακιά με τα τσιμέντα και να τα πηγαίνουν πάνω σε κάποιο βήμα της παλιάς 567, είναι τομέας 12 και 11. Να ξεκαβαλικέψω λίγο εδώ. Όχι, κάτσα. Να δείξουμε λίγο ανατολή που τον έχουμε ξεχάσει, γιατί τα έργα είναι πολλά και διαφορετικά στο δυτικό τμήμα, εκεί που γίνεται το πι. Εδώ είναι η μόνη πόρτα που μπορεί να μπει ένα όχημα βαρέους τύπου να κάνει παιχνίδι μέσα, γιατί εκεί που βλέπετε παιδιά την πρέσα, η πρέσα ρίχνει, όπως σας έχω πει, κάθε εβδομάδα γύρω στα 20 κυβικά με 30, 2-3 μπετονιέρες δηλαδή, στρώνουν τα, πώς τα λένε, τα κάτω-κάτω στο μείον 1, τα αποδυτήρια.
Τα αποδυτήρια έχουν ολοκληρωθεί από πλευράς μπετών κάτω στο πάτωμα, βιομηχανικού μπετών, στο 80%. Ένα 20% ακόμα και το φάγαμε. Αυτά για να ξέρετε λεπτομέρειες. Θα δούμε εδώ πέρα, παιδιά, το πρώτο μάτι. Η τρύπα δεν φαίνεται, που βγαίνουν τα οικοδομικά υλικά. Θα πάω έξω από το φράκτη, να κάνω μια κύκλα το γήπεδο, να πάω στο φράκτη και να δείξουμε όσο μπορούμε το τοιχείο που βλέπετε, αυτού του 1,70, πόσο είναι, 1,80, το οποίο συνεχίζεται με καλούπια προς τα πάνω. Αυτά θα τα καταλάβετε καλύτερα όταν συνεχίσω προς τα πάνω. Συνεχίζω δηλαδή με υπογειοποίηση μεριά. Τι καϊκάρα, πάμε γερά. Και αφού είμαι μέσα στο Άλισος, το βίντεο είναι αφιερωμένο στο φίλο μου και συνάδελφο τον Δημήτρη και στα παιδιά του, την κόρη του την Αναστασία, να τη χαίρεσαι, και τον γιο σου τον Αλέξανδρο. Τον Αλέξανδρο. 4 και 2 χρονών αντίστοιχα, παιδιά, εκάρες. Του λέω, ρε, είναι εκάρα. Δεν ξεφεύγουνε, μου λέει, με τίποτα. Με τίποτα. Από τη Νέα Πέρα μου ήρθε να δει εκάρα. Έλα, τι κάει και στη Νέα Πέρα μου, τι κάει και στην Πετρούπολη. Τι κάει και στους Αγίους, στην Ανάκασα, στη Φιλαδέλφια, παντού, παιδιά. Είμαστε πολλοί και με το γήπεδο θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Με τις επιτυχίες που θα έχει η ομάδα, θα γίνουμε αρκετά περισσότεροι. Λοιπόν, μπήκε για λίγο η κάμερα μέσα, αλλά μου είπαν τα μαστόρια ότι οι πόρτες είναι κλειδωμένες, δεν ανοίγουνε. Ωραία, δεν μας πειράζει αυτό, δεν μας πτωεί, που σημαίνει εφόσον είναι κλειστές οι πόρτες, πάνε να πει ότι το έργο έχει τελειώσει εδώ μέσα. Πάμε δυνατά. Αυτά εκεί δεν ξέρω τα ρολά τι μπορεί να είναι, αν είναι ρολά, τυλιγμένο, τα μαύρα εννοώ, με την κίτρινη την ταινία. Τα κλιμακοστάσια βλέπετε, έχουν μπει οι κυψανίδες. Ένα γκουρνιακτό βλέπω εκεί. Τι μπορεί να είναι, έχουν βάλει σκούπα ηλεκτρική. Ωραία, μάνα μου τη βγαίνει. Ναι, πιστόλι βάλανε. Να τα κάνατε λαμπίκο. Εδώ, αυτά τα καρβανιζέ, τα σίδερα, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να είναι. Δεν εννοώ τα σκαρώματα, εννοώ τα κάθετα, τα οριζόντια σίδερα, τα γαλβανιζέ, τι μπορεί να είναι, και από εδώ και από εκεί. Εδώ βλέπετε, παιδιά, την μικρή πρέσα σκυροδέματος, βαράει κάτω στα υπόγεια, στο μείον ένα υπόγειο. Περιμένουμε την πετονιέρα. Πάμε, φίλες και φίλοι. Όλα καλά. Όλα καλά, ρε, όλα καλά. Τι κάνατε μέσα, τι κάνατε, καθαρίσατε? Όχι, εμείς ρίξαμε το πετό κάτω. Α, ρίξεις το πετό κάτω, το βιομηχανικό. Ναι. Τελειώσατε κάτω όλα. Θέλω κάνεις κυβικό ακόμα. Ένα κυβικό για να τελειώσουμε, έτσι. Ναι. Ωραίος. Εντάξει, θα αρχίσουμε εμείς τα πετά. Τα πετά τελειώνουν σήμερα δηλαδή. Ναι. Όλα κάτω, στα υπόγεια τελειώσατε τα πετά σήμερα όλα κάτω. Ναι, η σκούπα και... Ποια εταιρεία? Το Money Group. Πώς? Το Money, το Money. Το Money, το Money Group. Ωραία, μάθαμε και αυτό, το διαφημίσαμε. Το Money Group.
πάνω κάτω, να τα δείτε και από πάνω και από κάτω. Ας γίνει αποφώνηση από εδώ, το ένα στέλεχος του πι, πάνω καμάρες, μετόπες, σκαλοσκές, παραθύρια, αλουμίνια, τείχη, παράθυρα. Αυτά και με αυτά, παιδιά, ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, είδατε τα πλάνα του κεντρινού αμαρουαϊτού. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Τι καλή κάρα.